Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» τηλεοπτικά. Για μία ώρα. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την συντροφιά σας, μας τιμάει η παρουσία σας. Δύο ώρες το πρωί σας κρατήσαμε συντροφιά ραδιοφωνικά, στους 97,2, στο πρώτο πρόγραμμα, 8 με 10 και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση. Χαιρετισμούς σε όλο το νησί, χαιρετισμούς και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπου οι απόδημοι μας και οι όπουγοι Έλληνες μας βλέπουν αυτή την ώρα, μέσω του Ριξάτ αλλά και διαδικτυακά, και να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμάει η παρουσία σας. Σήμερα θα πάμε μία βόλτα στο όμορφο κατεχόμενο χωριό Αργάκι Μορφού και θα ακούσουμε την ιστορία του και θα μάθουμε από τους ανθρώπους που το έζησαν τις θύμησές τους. Στο στούντιο της εκπομπής είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης του χωριού, ο κύριος Κυριάκος Ζήνωνος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και να είστε πάντοτε καλά. Ένα αργάκι το οποίο νομίζω είναι τοποθετημένο κάπου ξεχωριστά στην καρδιά του κάθε ανθρώπου που, όπως και τα υπόλοιπα κατεχόμενα χωριά, είναι κατεχόμενα από τον τουρκικό στρατό κατοχής, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Το ζήσαμε μέχρι τα 13 μας και το έχουμε στην καρδιά μας εδώ και 46 χρόνια, δεν το ξεχάσαμε ούτε μέρα. Ναι. Έχετε πάει? Αρκετές φορές. Έχετε επαφή με το στοιχείο? Έχουμε επαφή και με διάφορους Τουρκοκύπριους και συγχωριανούς μας Τουρκοκύπριους. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Μας επέτρεψαν και λειτουργήσαμε δυστυχώς την κατεχόμενη εκκλησία μας. Μάλιστα. Η οποία είναι στο Ιωάννη του Πρόδρομο και γιορτάζουμε τις 7 του Γενάρη. Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση του χωριού σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Η κατάσταση είναι καλή, δεν μπορώ να πω σχετικά καλή, αλλά είναι καλή η κατάσταση. Κατοικείται εξ ολοκλήρου από Τουρκοκύπριους, υπάρχουν και έπικοι? Κατοικείται από Τουρκοκύπριους της περιοχής Ποταμιάς, Δάλιν και Άγιος Σοζόμενο. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε το ξένο στοιχείο. Μπορεί να υπάρχουν 2 με 3 οικογένειες. Μάλιστα. Άρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλα χωριά. Που πιθανόν να κατοικούνται και μόνο από έπικους και τα πράγματα να έχουν αλλάξει εντελώς ως ταυτότητα. Πριν το 1974 ήταν αναπτυσσόμενο χωριό. Όχι ραγδαία ανάπτυξη, αλλά έγινε του μια ανάπτυξη αργά σταδιακή. Βοηθούσε όμως και η όμορφη Μόρφου που ήταν ακριβώς δίπλα. Είμαστε δίπλα από τη Μόρφου και 18 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία. Μάλιστα. Και δίπλα σας ακριβώς είναι και ο κύριος Νίκος Πελαβάς. Καλώς ήλθατε, κάτοικος γέννημα Θρέμα από το όμορφο αργάκι. Ευχαριστώ, Λουκά μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς που ήρθατε. Και να είστε πάντοτε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα μοιραστούμε αυτές τις θύμησες με τους φίλους τηλεθεατές, όπως κάναμε και ραδιοφωνικά και με τους δυο σας. Και θα μάθει και ο κόσμος, αλλά και οι αργακιώτες, ίσως κάποια πράγματα που οι νεότεροι ίσως και πιθανόν να μην ξέρουν, σίγουρα, κύριε Πελαβά. Οι δικές σας αναμνήσεις από το χωριό? Εξαιρετικές οι αναμνήσεις μας, οι αναμνήσεις δικές μου. Ήμουν 17 χρόνων όταν έγινε ο πόλεμος. Ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια στο ωραίο και κατεχόμενο αργάκι. Στους πράσινους κάμπους από πορτοκαλιώνες και λεμοροδέντρα. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι στα μποστάνια και στους κάμπους του αργαγιού. Ξένια στη ζωή. Ναι. Βοηθούσαμε πολύ τους γονείς μας στα περβόλια και στα χωράφια. Ναι. Και φεύγαμε από το σπίτι, δεν κλειδωνόταν ποτέ. Έτσι. Ρώτησε με ο γιος μου μια ημέρα αν κλειδώναμε το σπίτι. Στο αργάκι. Το αργάκι. Δηλαδή η γιαγιά σου, λέω, τραβούσε μόνο την πόρτα, δεν το κλείνει. Ναι. Μα και πριν κάποιες δεκαετίες και στην ελεύθερη Κύπρο αυτό συνέβαινε. Ναι. Τώρα είναι που αν αφήσεις ξεκλείδωτο το αμάξι έξω από το σπίτι, μπορεί να μην βρεις ούτε το αμάξι το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Προχθές είχαμε ένα κρούσμα. Μια κυρία άφησε το παράθυρο της ανοιχτό. Άνοιξαν το καπό. Πήραν και την μπαταρία και τη βάση μαζί. Μπορεί να έπαιρναν και ολόκληρο το αυτοκίνητο. Και εμάς που είμαστε και μέσα μαζί την ίδια ώρα. Δεν ξέρω πού πάμε και πού βαδίζουμε. Εξαιρετικές οι στιγμές εκεί, Λουκά μου. Ναι. Το δημοτικό σχολείο το τελειώσαμε εκεί. Ήταν μεγάλο δημοτικό σχολείο. Και θύμισες πάντα, νομίζω, ότι θα είναι τόσο ονοπές όσο ήταν εκείνη τη μέρα που φύγατε. Και όπως είδες προηγουμένως τον κυριολάρχη μας, στο όμορφο Μόρφου, ναι, συνεχίσαμε τις σπουδές μας στα γυμνάσια, ναι, εκεί. Και ήρθε μετά το κακό, το οποίο σε λίγο θα μιλήσουμε. Ναι. Παρακαλώ, έχει την καλοσύνη. Το φωτογραφικό υλικό, η καλή συνάδελφος Άνδρια Αγγελίδου,
επικεφαλής στο κοντρόλ σήμερα και στη σκηνοθεσία. Αυτό εδώ είναι το όμορφο αργάκι πριν το 1974, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Η επόμενη φωτογραφία θέλω να σχολιαστεί από εσάς, κύριε Πελαβά. Ελάτε. Η φωτογραφία αυτή είναι κοντά στη γειτονιά μου. Μάλιστα. Είναι κοντά στο σπίτι του Κυριάκου εδώ, του κοινοτάρχη μας. Μάλιστα. Το σπίτι του ήταν περίπου εδώ. Δεξιά, εδώ που είναι τα χωράφια. Μπροστά, μπροστά. Στην επόμενη, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Πελαβά. Αυτή η φωτογραφία είναι δικιά σας. Πείτε μου. Αυτή είναι δικιά μας και μας φέρνει κάποιες αναμνήσεις. Ήταν το λεωφορείο του πατέρα μου αυτό. CG101. Μάλιστα. Αργάκι Μόρφου. Μάλιστα. Το οποίο εξυπηρετούσε όλο το χωριό. Εξυπηρετούσε τη μαθητιώσα νεολαία και τους κατοίκους του χωριού. Και είχε έναν πολύ μεγάλο γεγονός όταν φεύγαμε από το χωριό. Ναι. Θα το πούμε αργότερα, θέλει να το πούμε τώρα. Να το πούμε, σας ακούμε. Να το πούμε τώρα. Βεβαίως. Ο πατέρας μου, όπως σας έλεγα, ήταν πολύ εξυπηρετικός στο χωριό. Τις 14 Αυγούστου ήταν η μέρα που φύγαμε από το χωριό. Εκεί στη γειτονιά μας ήταν μαζεμένος όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος που είχε αυτοκίνητα είχε φύγει. Πολύ λίγος κόσμος είχε αυτοκίνητα δικά του. Ο πατέρας μου ήταν εκεί, άρχισε να σουρουπώνει και δεν έφευγε με τίποτα. Γιατί είπε ότι, μας είπε χαρακτηριστικά, το θυμούμε πολύ καλά, δεν θα φύγω αν δεν μπήκε ο τελευταίος χωριανός μου για να το φύγουμε από εδώ. Για να τον κλειτώσω. Γιατί, για να τον κλειτώσουμε από τους Τούρκους. Από τα Στρατεύματα. Ναι. Μάλιστα. Εμείναμε μέχρι αργά που έδεισε ο ήλιος για να φύγουμε. Και χαρακτηριστικό της υπόθεσης αυτής, Λουκά μου, το λεωφορείο έπαιρνε 29 επιβάτες και εκείνη την ημέρα ο πατέρας μου έβαλε γύρω στους 60. Έφευγε. Όσοι απέμεινα. Ναι. Για να τους γλιτώσει. Εμείς ανεβήκαμε πάνω στην καμπίνα. Πάνω, στην οροφή. Ναι, ναι, πάνω στην οροφή. Με οι μεγαλύτεροι, αντιλαμβάνομαι, ναι, ναι, μπήκαν μέσα στις θέσεις. Και πήγαμε σιγά σιγά στον δρόμο προς το Τρόδο, στα βουνά κλπ. Και πήρατε εκεί το δρόμο. Και βρήκαμε μεγάλο κομπόι αυτοκινήτων από όλες τις περιοχές. Ναι. Πόσοι ναι. άνθρωποι έμειναν στο χωριό πίσω, κύριε Πρόεδρε, εκείνη τη μέρα στις 14 Αυγούστου του 1974. Έμειναν εγκλωβισμένοι γύρω στους 8 με 10. Και ποια ήταν η τύχη τους? Η τύχη τους είχαμε μια γριά νεκρή και τους άλλους, τους υπόλοιπους, τους κράτησαν μερικές μέρες και τους ελευθέρωσαν μετά. Τους ελευθέρωσαν μετά. Μάλιστα. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού, νομίζω. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, 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 ναι. Ο λόγος ήταν πολύ καλές οι σχέσεις μας με τους Τουρκοκύπριους. Ναι. Τους χωριούς. Που ζούσατε μαζί στο χωριό, έτσι. Ναι, ναι. Πόσοι Τουρκοκύπροι ήταν πριν το 1974 στο όμορφο Αργάκι? Ήταν γύρω στα 55 άτομα. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι, όπως και στα υπόλοιπα χωριά, ήταν αρμονική η συμβίωση, γιατί το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι διαφορά Ελληνοκυπρίων Τουρκοκυπρίων. Το 1963 με την Τουρκανταρσία, ναι, ήρθα για να τους πάρουν να φύγουν από το χωριό. Να τους πάρουν στους τουρκικούς φύλακες. Ναι, στους τουρκικούς. Αλλά δεν έφευγα. Με κανέναν λόγο. Μάλιστα. Έφυγαν ορισμένοι και οι υπόλοιποι έμειναν. Μάλιστα. Και οι σχέσεις μας ήταν αρκετά καλές. Πόση διαφορά έχετε, 3 χρόνια ή 4 ηλικιακά? Με τον Νίκο. Ναι. Εγώ είμαι του 61, ο Νίκος είναι του 57. 57. Είτε το θέλατε είτε όχι, ο πρόεδρος πρόδωσε για την ημερομηνία σας. Ήσασταν φίλοι. Μπορεί να είχατε κάποια διαφορά, αλλά γνωριζόσαστε. Είμαστε πολύ, πολύ. Οι οικογένειες μας είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Πολύ καλές σχέσεις. Ήταν μακριά τα σπίτια μας. Ήταν κοντά στη γιαγιά μου, που ήμουν καθημερινός εκεί. Με τον πατέρα μου είχαν πολύ καλές σχέσεις. Μάλιστα. Γιατί ο πατέρας μου είχε εμπορικό κατάστημα. Τι δουλειά, τι εμπορευόταν? Εμπορευόταν κασμίρια. Α, εφάσματα. Και είδη ένδυσης. Μάλιστα. Όταν τα κασμίρια ήταν τα ξακουστά του Λονδίνου. Του Λονδίνου τα κασμίρια, ναι. Ήταν εκείνα τα κασμίρια. Και που για να τα αποκτήσεις ήθελες πολλή προσπάθεια. Μάλιστα. Αλλά είχε και αξία, γιατί ένα κουστούμι είχε το είχες, αλλά ήταν αυτό που άξιζε τον κόπο. Μάλιστα. Και το χρησιμοποιούσες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και αυτή η εμπορεύσιμη κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 1974. Το 1974 σταμάτησε και γύρω στο τα μέσα του 1974, όχι, κοντά στο 1975, μας βρήκε κάποιος κουμπάρος του πατέρα μου, ο οποίος μας βοήθησε οικονομικά από το Λονδίνο, μας έστειλε κάπου 1.500 λίρες τότε. Μάλιστα. Και ξαναρχίσατε. Επειδή δεν είχε κάτι ασχολείτουν κάποτε με την ένδυση, αλλά αγόρασε μία φάρμα. Μάλιστα. Γύρω στις 350 έγκες
και ασχολείται με αυτόν και με ορισμένα ρούχα τα οποία ασχολείται η μαμά. Παράλληλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Εδώ. Ο πάτερ Παπαλοΐζος. Μάλιστα. Του χωριού. Αγιερόχος. Μάλιστα. Του είχα γράψει παλαιότερα όταν είχε πεθάνει ένα ωραίο άρθρο. Όπως τον θυμόμουν που περπατούσε να διασχίσει την πλατεία του χωριού να πάει στην εκκλησία. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Η δασκάλη μας. Μάλιστα. Τους θυμάστε. Ο κύριος Γαβριλίδης και η κυρία Μάρο. Η κυρία Μάρο έκανε μου μάθημα. Είναι η τάξη μου αυτή. Ναι. Είστε εδώ πάνω, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος με το κουστούμι είναι εκεί, με τη γραβάτα είμαι εγώ. Βέβαια. Αν υπήρχε ένα παιδί στο σχολείο που θα είχε κουστούμι και γραβάτα, είχαν και τα άλλα παιδιά γραβάτα. Ένα ακόμη, ναι. Βλέπω. Αλλά με το κουστούμάκι από πάνω αριστερά. Με το γκρίζο σκούρο σακάκι και η γραβάτα από μέσα. Εσείς είστε, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Πόσα χρόνο είναι εδώ. Τρίτη τάξη, τετάρτη. Εδώ είναι, πρέπει να είναι στην δεύτερη. Δεύτερη τάξη. Δεύτερη τάξη. Δηλαδή, στην κυρία Μάρο έκαμε την πρώτη και δεύτερη τάξη. Είναι στην πρώτη τάξη. Στην πρώτη τάξη. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν η δασκάλα μας η κυρία Μαρία. Κοιτάτε κυρία πόσο Μαρία. Προσεγμένα ήταν όλα τα παιδιά. Ναι, ναι. Και με πόσο κόπο ή στερήσεις έστελναν οι γονείς τα παιδιά στο σχολείο, αλλά τα έστελναν επιμελημένα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εξετάξιο το σχολείο μας και όλες οι τάξεις ήταν γεμάτες. Δηλαδή γύρω στους 34 μαθητές η κάθε τάξη, 35. Ήταν. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Μια άλλη τάξη εδώ. Μάλιστα. Η δάσκαλη είναι ο διευθυντής δεξιά. Ο διευθυντής ο κύριος Τάντας. Με τα γυαλιά. Με τα γυαλιά. Ο κύριος Νίκος. Και ο κύριος Καρτιτσής. Μάλιστα. Αριστερά. Ο κύριος Καρτιτσής. Καρτιτσής. Ναι, ναι, ναι. Στην επόμενη. Λάπαλτα. Εδώ. Εδώ είναι όλοι οι δασκάλοι. Από πάνω. Από πάνω. Ναι. Δασκάλες και δάσκαλοι από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η φωτογραφία πρέπει οι μαθητές αυτοί να είναι του 55. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Και με τις ποδιές είναι εδώ, πρέπει να είναι του 55, ναι. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι ο γέρος ο Φεδονής. Μάλιστα. Ήταν υπεύθυνος της περιοχής στο χωριό μας, την ΕΟΚΑ. Μάλιστα. Την περίοδο του Εθνικοπελευθερωτικού Αγώνα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν συνεργάτης μαζί με τον πατέρα μου και γενικά με την οικογένεια μας, διότι το σπίτι μας ήταν κάπως σύγχρονο. Ήταν το 1957 χτισμένο και έρχονταν εκεί διάφοροι αγωνιστές της περιοχής. Και έπρεπε να τους πλύνει τα ρούχα η μάμα, να τους δώσουν τον μπάνιο, να κάνουν μπάνιο, να ξεκουραστούν και να πάσουν πάνω στο λιμέρι. Ξανά ήταν πίσω στους αγώνες, κατά τους άγγους. Αριστερά είναι η εκκλησία του χωριού, η κεντρική, έτσι. Αριστερά είναι η εκκλησία του προδρόμου. Ναι, βεβαίως είναι. Θα τη δούμε και στη συνέχεια. Ιωάννου Προδρόμου. Ναι, όταν δεν είχε βεβαιωθεί ακόμα, γιατί το 1984. Εγώ νομίζω η φωτογραφία αυτή είναι εμπαρμένη στο χωρικό μας. Είναι και η εκκλησία σας αριστερά. Είναι έξω από την εκκλησία. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι έξω από την εκκλησία ακριβώς. Πάμε στην επόμενη. Εδώ, εκλογές. Εκλογές. Μάλιστα. Εκλογές. Δεν απουσίαζε τίποτε από την καθημερινότητα του χωριού σε ό,τι αφορά την εποχή του. Όχι. Ακολουθούσε όπως ακολουθούσαν και άλλες πόλεις και κομοπόλεις, έτσι και το όμορφο Αργάκι, έτσι είναι, κύριε Πιλό. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Βέβαια. Στην επόμενη. Είχαμε και μια περίπτωση, κύριε, ναι, με τις εκλογές. Ναι, παρακαλώ. Κάποιος χωριανός μας είπε, θα πας εκεί και θα βάλεις ένα σταυρό στο μακάριο. Ναι. Του λέει, εντάξει. Ναι. Όταν τέλειωσαν οι εκλογές, τι έκαμες. Πήγα εκεί, είδα τη φωτογραφία του Μακαρίου, του λέει, έβαλα το σταυρό μου δύο φορές. Έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Πάμε στην επόμενη. Και εδώ επίσης, Εδώ είναι κοινωτικές, μάλλον το αρδευτικό πρέπει είναι να είναι. Είναι το αρδευτικό. Μάλιστα. Πάνω με την γραβάτα είναι ο Μακαρίδης, ο πατέρας μου. Ο πατέρας σας, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα και διάφοροι άλλοι χωριανοί. Μάλιστα. Τοπικοί παράγοντες. Τοπικοί παράγοντες. Ναι, ναι. Και όταν λέμε το αρδευτικό εννοούμε πώς θα κατανείμεται το νερό για τα χωράφια. Ναι. Μάλιστα. Διότι είχε αρκετούς αγρούς λουκά. Μάλιστα και ποτίζονταν. Είχε πάρα πολύ νερό το χωριό. Ναι. Και πρέπει να γίνεται μια κατανομή. Για να ξυπηρετούνται όλοι οι χωριά. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ ένας από τους γάμους προφανώς. Έχουμε ένα γάμο εδώ. Μάλιστα. Και ο Τίμιος Σταυρός. Από πίσω. Μάλιστα.
η Εκκλησία στην επόμενη. Εδώ. Εδώ είναι η Εκκλησιαστική Επιτροπή, σίγουρα μετά από έναν εορταστική, μετά από μια εορταστική εκκλησιαστική. Μετά από μια θρησκευτική εορταστική. Τελετή. Ναι, και τελετή στην Εκκλησία. Άμα είχε έτσι μεγάλη γιορτή, Λουκά, κάποιο από τους τοπικούς αυτούς της Εκκλησίας έκανε το τραπέζι. Έναν τραπέζι σπίτι. Μάλιστα. Και συνήθως αυτός που εορτάζει. Ναι, σωστά. Ναι. Και νομίζω ότι πολλούς Γιάννηδες το χώρο. Α, είχατε Γιάννηδες. Ναι, επειδή ήταν η αφιερωμένη εκκλησία. Ναι, ναι. Του Ιωάννη του Προδρόμου. Ναι, ναι. Στην επόμενη. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε. Τι θα κάνουμε σήμερα, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και οι δυο. Έχουμε εντοπίσει ένα ντοκιμαντέρ πριν και μετά το 1974, ασπρόμαυρο. Από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Και το μεταγλωτήσαμε. Για να υπάρχουν και υπότιτλοι. Θερμές ευχαριστίες για τον υποτιτλισμό στην καλή συνάδελφο την Ντόνα Τσαβίδου, αλλά και για το τεχνικό μέρος του συναδέλφου Σάβα Αφαντίτη και κυρία Κομορφίτη. Παρακαλώ, έχει καλοσύνη να αρχίσουμε με το πρώτο απόσπασμα. Έλατε. April 1973, the village of Argaki, near the market town of Morfu, Western Cyprus. The village has 360 houses and over 1,500 inhabitants. 60 of these are Turkish Cypriots, living as they have lived for many years, at peace with the Greek Cypriot majority. My father was born in this village 65 years ago, grew up here and then emigrated, just before it started getting prosperous. We don't know exactly how old the village is. The gravestones only take us back a little way. There are tax records going back 150 years, and the Dutch map in 1630 shows a village with a similar name roughly where Argaki is today. Whatever its age, the last 50 years have seen the most startling changes. Instead of eating meat twice a year, as in the old days, recently the villagers started eating meat twice a week. Some of the traditional peasant skills are still practiced, but in the school, children learn things their grandparents hardly dreamed of, like reading. The village was an organic whole, with its church, its school, butchers, tailors, teachers, and it was just starting to produce doctors and lawyers. Even the poor of the village were employed by it to keep it clean and in good repair. With their new wealth, people started building much more solid and luxurious houses, and a village girl got married with 50 or 100 sheets in recent years as a matter of course. People thought that their houses were a pretty solid form of investment, bricks and mortar. The new wealth was based partly on progress in agriculture, new machines which needed a long-term capital investment and new skills. But the villagers were ready to learn. The takeoff occurred when in the Morfu region the farmers started finding underground water resources. With these, they were able to turn to new and more profitable crops like citrus fruit and early vegetables for European markets. Argaki was a progressive and prospering village based on sensible investment, expanding markets, and scientific agriculture.
Let us take a look at two fairly typical village families. Not the poorest, true, but by no means the richest either. Take this man, Tomas Diakurtis. He started life with next to nothing, but by sheer hard work and far-sightedness, he built up a land holding of 8 acres of mature orange trees. As they stand, they are worth at least £25,000 and are bringing him in nearly £5,000 a year. He and his wife, Argiru, are a working partnership, always trying out new crops. Argiru picks ripe tomatoes for sale in the village and the towns. Tomas was one of the first Argaki men to go over to the new sprinkler irrigation system, which needs a hefty capital investment. But it soon pays for itself with the water it saves. As well as being a farmer, Tomas is secretary of the village cooperative grocery, which in 1973 did £50,000 worth of business. All the village families do their main shopping there. Tomas built up the shop from nothing and in spite of opposition from the local merchants. Να πούμε, κύριε Πελαβάκη και κύριε Ζήνωνας, ότι οι κάτοικοι του χωριού πριν το 1974 ήταν ως επιτοπλίστο γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Καλλιεργούσαν όλα τα ίδια περιοδιών και λαχανικά και φρούτα, αλλά ήταν ανεπτυγμένη και η κτηνοτροφία, έτσι. Σίγουρα, ναι. Είχαν ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Αν τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει η κτηνοτροφία. Μάλιστα. Έγινε μια μεγάλη φάρμα με αγελάδες. Mm. Ήταν η πρώτη μεγάλη φάρμα που έγινε. Ναι. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας εκτός από το λεωφορείο, κύριε Πελαβά? Εκτός από το λεωφορείο, τι άλλο έκανε ο πατέρας σας? Πριν από το λεωφορείο. Εργαζόταν οδηγός, παλαιομηχανοδηγός, τη CMC. Μάλιστα. Τη CMC, το ξέρω. Έβαινε τους εργάτες από το μεταλλείο στο κεντρικά γραφεία της CMC. Οι δύο οικογένειες σας είχαν και κάποια χωράφια, εκτός από το κατάστημα, το εμπορικό εσάς, κύριε Πρόεδρε, και σας το χωράφι? Είχαμε αρκετά. Ξέρεις, οι παλιοί με την... όταν είχες πρόοδο στην επιχείρηση, αγόραζες συνέχεια γη. Ναι. Του άρεσε. Και μετά τον πόλεμο, θυμούμαι ότι είπε, εάν δεν αγοράσουμε γη τώρα και μείνουμε ότι θα περιμένουμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε και θα ξεκινήσω να αγοράσω από τώρα. Και έτσι και έκανε. Εγόρασε το πρώτο οικόπεδο το 1976. Μάλιστα, δύο χρόνια μετά. Και φτιάξαμε 7 διαμερίσματα. Μάλιστα. Μετά το 1977 αγόρασε ακόμα ένα, περίπου στο κέντρο της Λεμεσού. Και σιγά σιγά... επεκτάθηκε. Μάλιστα. Προνοητικός. Ορίστε. Προνοητικός. Αλλά βλέπετε είναι και αυτή η αγάπη για τη δουλειά. Δηλαδή έγινε αυτή η καταστροφή. Είδαμε το χωριό, θα δούμε και άλλα βίντεο. Όπου ευημερούσε, όπως ευημερούσε και η Μόρφου και οι άλλες περιοχές. Αλλά ο κόσμος μετά το 1974 δεν τα βάλε κάτω. Μάλιστα. Άρχισε να αρχίζει από το μηδέν και πάλι. Ξεκινάει από το μηδέν και προχωρά. Γενικά ο κόσμος του χωριού ήταν προοδευτικός. Μάλιστα. Και εργατικός. Mm. Και πριν τον πόλεμο, ναι, είχε αρκετή ευημερία των χωριών και πάντα πρωτοστατούσα σε όλα τα θέματα. Μάλιστα. Και άρδευση τα πάντα. Τα πάντα. Μα είδαμε και τις φωτογραφίες για του λόγου του αληθές. Θα πάμε και στο φωτογραφικό υλικό. Αν έχει καλή συνάδελφη ο καλός συνάδελφος, ο Μαρίνος Γιαννάκη τώρα στη σκηνοθεσία και ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Άννη του Τιμίου. Όπως είναι σήμερα. Όπως είναι σήμερα. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια σε αυτούς που τον έχουν καταντήσει έτσι. Στην επόμενη. Εδώ είναι το διαμέρισμα Αργακίου.
στην περιοχή Μόρφου. Από το δορυφόρο. Από το δορυφόρο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Το πορτοκαλί είναι και η πράσινη γραμμή. Ναι, ναι. Γιατί με τούβλα κλειστές οι είσοδοι της εκκλησίας. Βέβαια δεν βλέπω κανένα σταυρό. Εδώ ήταν είσοδος. Μάλιστα. Η δεξιά και αριστερή, ναι. Και τις έκλεισαν με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Και τις έκαναν τι, σταύλο. Παλιά δεν ήταν τίποτα η εκκλησία, είχε αρκετά περιστέρια μέσα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Μετά εκαθαρίστηκε από μια συγχωριανή μας και τον χρησιμοποιήσαν ως σχολή χορού. Α, και αυτό κάτι είναι. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Ναι. Είναι η άλλη πλευρά του. Ναι, είναι η άλλη πλευρά. Και η είσοδος από εδώ. Αυτές οι ρογμές συνεχίστηκαν, ναι. Και αφαιρούν και πέτρες από το... από τη βάση. Από τη βάση. Φαίνεται. Στην επόμενη. Μάλιστα. Τι γράφει η ταπέλα πάνω, από πάνω, ποια. Η ταπέλα είναι, γράφει ότι είναι του... του Μουχτάρη, του επάρχου της περιοχής. Του επάρχου και... εντάξει. Α, ότι ανήκει σε αυτούς. Ανήκει σε, στον επάρχο. Βέβαια. Πού να ανήκει, στους νόμιμους κατοίκους Αργακίου. Εδώ. Καμπαναριό. Μάλιστα. Καμπαναριό. Και τώρα μέσα η εκκλησία όπως είναι σήμερα, έτσι. Η εκκλησία μέσα την εβάψαμε. Μάλιστα. Με πρωτοβουλία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ναι. Λειτουργήθηκε. Αυτό είναι το εικονοστάσι της. Εικονοστάσι, ναι, ναι. Δεν άφησαν ούτε μία εικόνα. Δεν άφησαν ούτε μία. Ούτε βάλατε εσείς. Αυτές είναι επιπλέον. Τις φέρατε αυτές μετά. Αυτές τις πήραμε εμείς, ναι, που, ναι. Λειτουργήσε η εκκλησία. Η εκκλησία. Και αφαιρέσαν και την Αγία Τράπεζα. Βέβαια. Μάλιστα. Υπέροχα. Μας τιμάει όλο αυτό. Να μην μείνει τίποτα χριστιανικό. Να μην μείνει τίποτα, όχι. Μάλιστα. Και τι τοποθετήσατε τώρα στη θέση της Αγίας Τράπεζας. Κάνατε άλλη ή βάλατε. Παίρνουμε όταν λειτουργήσει, παίρνουμε την Αγία Τράπεζα από τη Μητρόπολη Μόρφου. Μάλιστα. Και έγινε η νομισμένη διαδικασία. Ναι, και γίνεται η νομισμένη διαδικασία. Μάλιστα. Και ο κόσμος βέβαια, ο οποίος παρίσταται κάθε φορά και νομίζω ότι έχει και τις θύμησές του και τη ψυχή του τραυματισμένη και τον πόθο για επιστροφή, κύριε Ζήνωνος και κύριε Πελαβά. Σίγουρα, σίγουρα. Κάθε φορά. Να και ο Άγιος, Άγιος ο προστάτης του χωριού. Μάλιστα, του χωριού. Καμπάνα δεν υπήρχε, την βάλατε μετά. Όχι. Την άφησαν. Την καμπάνα δεν την ενώνε. Δεν την πείραξαν. Όλους τους σταυρούς ενοχλούν, όλες τις αγιογραφίες ενοχλούν, βγάζουμε τα μάτια τους, Αγίους, πουλάμε τις εικόνες. Χαρακτηριστική περιουσία του κόσμου εδώ. Μάλιστα. Ναι, η αγάπη του κόσμου για, ναι, και ο πόθος του για επιστροφή, ακόμα και σε ναούς που είναι σχολές χορού. Πόσο μάλλον όλα τα άλλα. Αυτός είναι ο μιναρές που είναι χτισμένος δίπλα. Φτιάχτηκε απέναντι. Ήταν τζαμί προηγουμένως. Τζαμί. Η οποία τζαμί δεν είχε καμία σχέση. Η τουρκοκυπριακά τζαμιά ήταν τζαμιά κυπριακά. Ήταν σχολείο και τζαμί. Σχολείο, ναι, και ο μιναρές αν υπήρχε ήταν πολύ χαμηλότερος. Σίγουρα ήταν πιο χαμηλότερο. Ναι, τώρα είναι άλλη η πολιτική, η επεκτατική. Και είναι ο ίδιος ο ναός. Να συνεχίσουμε τη βόλτα μας, παρακαλώ. Καλή συνέντευξη στο Control με αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ. Μετά και πριν την τουρκική εισβολή, σε ασπρόμαυρο φιλμ και σε υποτιτλισμό της καλής συναδέλφου της Ντόνας της Σαββίδου. Another family. Old Pipis, when young, was a shoemaker. But later got a better paid job as a clerk for the village credit society because he was literate. His wife, old Stilou, was an ordinary village woman who produced as much of the family's food as possible by her own efforts. She was proud to feed them by growing and making food rather than buying it. They were poor and had 6 children. By thrift and close cooperation, they educated the oldest ones, who then got white-collar jobs and helped their parents put the younger kids through school.
So, by brains and their bootstrings, they ended up with salaried jobs and houses in the village, as well as land acquired through marriage. They still liked to share a meal in their parents' house, though. Houses, land, jobs, marriages, children. That's what the villagers care most about. Their close social relations are always underwritten by property, the physical village. A village is an arrangement of people and their property through time in a durable bond. Solid, concrete, a village goes on being there, for when the old die, they are replaced by the young. July 1974. War comes to Cyprus and to Argaki. Ioannidis, military dictator in Greece, starts a coup against popularly elected President Makarios of Cyprus. Turkey seizes this long-awaited pretext to invade the island. This brutal aggression against a tiny sovereign state takes place with no serious attempt from any quarter to stop it. Turkey uses the most modern American planes and tanks against Greek Cypriots armed mostly with Second World War rifles. The Cypriots have no planes, only a handful of elderly tanks. In spite of brave resistance, they cannot stop Turkey seizing 40% of the island. Much of this land is snatched after ceasefires, and the Turks are unwilling to negotiate before grabbing this huge slice of the island. Cyprus is small. Several thousand Cypriots died or disappeared in the war, and their families, with great suffering, struggled to learn what had happened to them. Argaki village paid in blood for being a village of Cyprus. Six young men killed. Several taken prisoner to Turkey, while their families pass terrible weeks and months not knowing if they are alive or dead. Other young men badly wounded. Κύριε Πελαβά, πόσα παιδιά στην οικογένεια εσείς? Πόσα παιδιά στην οικογένεια? Εμείς είμαστε έξι αδέρφια. Μάλιστα. Τρεις και τρεις. Τρία αγόρια, τρία κορίτσια. Μάλιστα. Και τι έγινε το 1974, φύγατε όλοι? Ναι, οι δύο αδερφοί μου ήταν παντρεμένοι στη Λευκοσία. Μάλιστα. Ο αδερφός μου ήταν τελειοφύτος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Και οι υπόλοιποι τρεις είμαστε μαθητές του γυμνασίου. Μάλιστα. Και καταλήξατε στη Λεμεσό. Καταλήξαμε στη Λεμεσό μετά την προσφυγοποίησή μας και συγκεκριμένα στο χωριό Λανιά. Μάλιστα. Και από εκεί φύγαμε στη Λευκοσία γιατί συνέβη και ένα τραγικό γεγονός με τον πατέρα μας. Ποιο ήταν αυτό το τραγικό γεγονός? Μετέφερε επιπάτες στην Μητρόπολη Λεμεσού τις 29 του Σεπτέμβρη για την επάνωδο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κύπρο. 29 Σεπτεμβρίου του 1974. Το 1974. Μάλιστα. Όταν όλα είχαν τελειώσει. Ένα μήνα μετά. Ένα μήνα μετά και ακόμα περισσότερο. Από την τουρκική εισβολή. Όταν είχαν τελειώσει όλα, όταν είχε καταληφθεί το 40% της Κύπρου. Όταν έγινε η προσφυγοποίηση
των κατοίκων. Έγινε λοιπόν ένα συλλαγητήριο στη Λεμεσό και ο πατέρας μου εκεί για να βγάλει ένα μεροκάματο μετέφερε επιβάρες από το χωριό Λάνια στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Λεμεσού. Μάλιστα. Και όταν κατέβηκε από το λεωφορείο, άντρες της Ιωκαβίτα τον δολοφονήσα, ένα ψυχρό, μέσα στο λεωφορείο του. Ήσασταν εκεί εσείς? Όχι, μαζί ήταν ο αδερφός μου. Και το είδε όλο αυτό το περιστατικό. Ο Ανδρέας. Και όταν τον δολοφόνησα, είχαμε έρθει στη Λευκοσία, γιατί η κηδεία έγινε στην έγκομη Λευκοσίας, εκεί που ήταν η μεγαλύτερη μας αδερφή. Και αποτελεί η κηδεία του πατέρα μας ένα από τα τραγικότερα κομμάτια της, της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη «Αττήλας 74». Μπήκαν δηλαδή μέσα στο λεωφορείο και τον δολοφόνησαν ψυχρό στο τιμόνι που καθόταν? Δεν μπήκαν, αλλά ήταν δίπλα ακριβώς και ο δολοφόνος από μαρτυρίες, όχι από μαρτυρίες, που μου είπαν κάποιοι χωριάνοι που ήταν εκεί, έβαλε πολύ κοντά το χέρι του στην πόρτα και το δολοφόνησε ψυχρό. Υπήρχε κάποιος λόγος? Όχι φυσικά. Τι λόγος να υπήρχε, να μου πείτε, εδώ μπήκε όλη η Κύπρος. Ο Κυριάκος ξέρει καλύτερα ο πατέρα μου. Πήγε πραγματικά για ένα μεροκάματο, δηλαδή τίποτε πολιτικά δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Και το τελευταίο θύμα αυτής της κατάστασης. Το τελευταίο θύμα της Ιωκαβίτα ο πατέρας μου, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και έξι παιδιά ορφανά στη συνέχεια. Έξι παιδιά ορφανά. Είχαμε ένα μήνα μετά το 1974, ναι, όπου φύγαμε όλοι με τα ρούχα μας. Έμεινε Λουκά, ήταν η μητέρα μας. Μάλιστα. Και πράγματι μας στήριξε και τη στηρίξαμε κι εμείς. Και δουλέψαμε, στερηθήκαμε, αλλά σταθήκαμε στα πόδια μας. Υπήρχαν δύο εκλογές. Ή θα παίζεις και να χαθείς ή να σταθείς στα πόδια σου. Εμείς επιλέξαμε τη δεύτερη και δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ που μας βλέπεις. Και σας τιμά. Ναι, και να είστε περήφανοι και για τον πατέρα σας, ναι, και για τη μητέρα σας και όλοι οι πρόσφυγες. Ήταν ένας ωραίος πατέρας ο πατέρας μου. Ωραίος από την ψυχή του για τα παιδιά του. Και για τον κόσμο όλο. Και για τον κόσμο όλο. Ναι, αν, ναι, περίμενε με ένα λεωφορείο, ενώ έξω από το χωριό ήταν οι Τούρκοι για να τους φύγει, αδέψει όλους και να τους γλιτώσει. Είπε εκείνη το απόγευμα χαρακτηριστικά, θα φύγω αν δεν πουν όλοι εδώ τη γειτονιά. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι άλλοι έλεγαν να φύγουν, άλλοι να μείνουν κλπ. Εγώ θα μείνω εδώ μέχρι να φύγουν όλοι. Κύριε Ζήνωνος. Γενικά ο Ηλίας ο Πιλαβάς ήταν σεβαστός άνθρωπος στο χωριό και όταν έγινε αυτή η δολοφονία ήταν κάτι το, για το χωριό μας ήταν σαν... Το τελικό χτύπημα. Ήταν τελικό χτύπημα γιατί να επιβιώσεις από τους μέσα Τούρκους, στον πόλεμο της Τούρκους και να έρθει να σκοτωθείς από δικά μας χεριά ήταν κάτι το... Και θυμούμε χαρακτηριστικά την κηδεία του σχεδόν ήταν όλο το χωριό. Που ήταν διασκορπισμένο σε ολόκληρη την Κύπρο, γιατί ναι, ένα μήνα μετά την εισβολή δεν ήξερε μέσα ο κόσμος. Να έρθει κάπου εδώ στη Λευκοσία ήταν κάπως δύσκολο και με τα καύσιμα και με τα, ναι, με τα αυτοκίνητα. Πάμε παρακαλώ. Παρακαλώ. Θυμούμε ότι ήταν χαλασμένο το μεγάλο το αυτοκίνητο που είχαμε και είχε ένα μίνι ο πατέρας μου, το οποίο ήταν κλειστό, βαν. Και μπήκε μέσα η μητέρα μου, ο πατέρας μου και τα δύο αδέρφια μου που ήσαν στην κηδεία. Μέσα εμείς σε ένα μήνυμα. Μπήκαμε στην πίσω. Στο ενδιάμεσο. Ήταν τόσο αγαπητός που ήταν πράγματι σοκ για το χωριό όταν έγινε το επεισόδιο Λούγα. Μα να οδηγάει κάποιο το λεωφορείο για να πάρει ανθρώπου σε ένα σελίδι. Ναι, και ήταν να και προστάτη για του χωριανού και έχερε μια εκτίμηση. Κάποια εξήγηση δόθηκε στην οικογένεια? Όχι φυσικά. Ο λόγο ήταν απλό. Δεν έχουμε μαρτυρίες, μας είπαν. Α, εκεί για όλος εκείνος ο κόσμος εκεί τι έκανε? Δεν έχουμε μαρτυρίες. Κανείς δεν μίλησε. Αυτό ήταν. Πάμε στο τρίτο απόσπασμα του βίντεο, παρακαλώ. And just as elsewhere in Cyprus, a few old people refused to leave the village, saying they had nothing to fear from the Turks. And a few younger people got trapped behind the advancing Turkish army. Here are some of those who fell into Turkish hands, released after months in captivity. We will not add to their miseries by telling you what each individual suffered.
In Argaki, where the Turkish Cypriot villagers had lived peacefully with their Greek neighbors, most say they were unharmed. But we know that others did not escape so easily. We know that these things happened. Sexual assault at gunpoint on two old men. Sexual assault on one old woman, probably to humiliate her. The killing of the priest's mother, who was unarmed. The priest's father simply disappeared and has never been seen since. These are the things we know about that happened to this village. In other villages, many worse things happened. Children were killed, virgin girls raped, people of all ages killed in cold blood. Like thousands of other Greek Cypriots, the people of Argaki hear from the first victims the facts of Turkish rape and murder. Most do not wait to experience these things at first hand, but flee from the village. In the first days, people sleep everywhere and anywhere. They still expect the war will stop and that they will go back home within the week. The Argaki people have friends all over the Troodos Mountains, and they camp on them. They do not need to go into the camps which the Cyprus government is forced to organize. But many thousands of Cypriots are not so fortunate. The first days become a week, then weeks, then months. The politicians begin the deadly serious negotiations. The refugees in camps or shacks, garages or overcrowded in the homes of friends and relatives wait in a state of great uncertainty. Their hopes rise or fall with each headline. The first winter becomes the first year, and then the second winter. Over 1 year after the invasion, what has happened to the people of Argaki? They hear rumors that Turkish Cypriots from all over the island are being settled in their village. They wonder if the Turks are watering the orange trees or leaving them to dry up and die. They wonder if anything is left inside their houses, for most of them left quite empty-handed. Meanwhile, how do the Argaki people live? Tomas, his wife and son live here, sharing this house with another two refugee families, making 10 people in all. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος είχε το δικαίωμα να ξεσπιτώσει 200.000 ανθρώπους, να βιάσει, να δολοφονήσει και να καταστρέψει αυτόν τον τόπο το 1974. Δεν απαντήθηκε ακόμη αυτό το ερώτημα. Η παιδεία στο Αργάκι ήταν ανεπτυγμένη. Άνθρωποι πάρα πολύ επιφανείς τίμησαν το Αργάκι και ολόκληρη την Κύπρο. Κύριε Πελαβά, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Μετά την αποφοίτησή τους από τα γυμνάσια του Μόρφου, είχαν σπουδάσει πάρα πολύ στην Ελλάδα δικηγόροι, γιατροί και καθηγητές, όπως επίσης και στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Κύπρου ως δασκάλη. Μάλιστα. Και πράγματι είχε βγάλει αρκετούς εκπαιδευτικούς, αρκετούς γιατρούς. Καθηγητές πανεπιστημίων, υπουργούς. Και ούτω καθεξής στην πορεία και στην εξέλιξη. Μία κοινότητα που ανθούσε μέχρι το 1974. Είμαστε στα πρώτα χωριά σε ποσοστά μόρφωσης. Μάλιστα. Μέσα στα πρώτα τρία χωριά. Ναι. Παλιά όμως, εγώ θυμούμαι ότι όταν είμαστε τελειόφοιτοι του Δημοτικού, όλο το σχολείο σχεδόν, η πέπτη και η έκτη τάξη
έπρεπε κάθε Κυριακή μάλιστα να πάμε στο σχολείο, ντυμένοι, να πάμε γραμμήνοι στην εκκλησία, να σταθούμε εκεί και ορισμένοι που ήταν τελειόφοιτοι, επέρναμε τα εξαπτέρυγα με τη σειρά. Με τη σειρά, ναι. Μετά το η λειτουργία, έπρεπε να μείνουμε για κατηχητικό. Όμορφες στιγμές. Και ευχάριστες αναμνήσεις. Αλλά υπήρχε και εκτίμηση, υπήρχε ναι. και σεβασμός. Σωστά. Τώρα... Διαφορετικές οι εποχές. Δυστυχώς. Έχετε είναι... μπροστά σας ένα ποίημα. Εκεί. Έχω, ναι. Τι ποίημα είναι αυτό. Είχα γράψει... έχω γράψει αρκετά ρούχα. Ναι. Αλλά τούτο το ποίημα είναι χαρακτηριστικό για τον κάμπο του Αρκατζού. Θέλετε να μας το διαβάσετε. Πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί γράφει καλά για, το, για τον κάμπο. Που ποια μερκά θέλεις να μπεις, εσούνι με σταρκάκι. Πορτοκαλιές και λεμονιές θα βρεις και πας στα βλάκι. Είχε πολλές ο κάμπος του, το μάτι να χορτάσει, στολίζαν τα περβόλια του και ομόρφιζαν οι πλάσι. Ευκάλασαν πολύ κάμπον τούν τα ευλοημένα. Ευχαρίστηση ο κόσμος έπαιρνε, μα και που τα σπερμένα. Εδούλευκε σκληρά τη γη με το Θεό μαζί τους, μα είχαν όρεξη πολύ για την παραγωγή τους. Του Αρκατζού ο κάμπος του είχε νερά επίσης, η γεωργή ευκάλασιν καμπόσες διατρήσεις. Νερό για να έχουν πάντοτε τον κάμπο να ποτίζουν, να συνεχίζουν ύστερης και τούτον να σκαλίζουν. Που δύσιν ως Ανατολή και που βοράν ως Νότον, τον κάμπο εδουλεύκαντον χωρίς να νιώθουν κόπον. Μες το χειμώναν κόφκασιν ακόμα και λεμόνια, το καλοκαίρι γκάλασιν καρπούζα και πεπόνια. Μιάλος ο κάμπος του Αρκατζού, όμορφος και ωραίος, μισή μία εμπέρνασιν ήταν πολλά σπουδαίος. Μα και βοσί εμπέρνασιν μέσα με τα χτινά τους, τα ίζαντα, ποτίζαντα, τούτη ήταν η χαρά τους. Εβάλλαντα με άνεση μέσα στην παιδιάδα, ρίφκια αρνιά τρώασιν ούλα με στη λιακάδα. Να αναγιωθούν και να γεννούν με άλλα για να αξίζουν και νυχτινοτρόφι να πουλούν λεφτά για να κερδίζουν. Κι ξαφνά ήρθε το κακό, το μαύρο καλοκαίρι, τούτος ο κάμπος χάθηκε και ακόμα υποφέρει. Τούν την μεγάλη ομορφιά που είχε το χορκό μας, μέσα στο νου μου έμεινε όπως το σπιτικό μας. Και μέσα από την προσφυγιά ο κόσμος περιμένει, του Ιωάννη πρόδρομου θαύμαν του αναμένει, να επιστρέψουμε κανά στον κάμπο του που χαμένος και να τον πρασινίσουμε να γίνει ευλογημένος. Αμήν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καλή συνάδελφη στο Control, το πρώτο τελευταίο απόσπασμα από αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Πίτερ Λοΐζου, στο βίντεο που ακολουθεί. The house has no water, no electricity, no doors, no windows. It is cold, as if 50 years of progress had simply never happened. Thomas was used to being a leader in Argaki, respected. Now he is an outsider, a stranger, dependent on the goodwill of others, living on government relief food and a tiny cash allowance, and on his own determination to survive. From the house, he can almost see his own village behind the Turkish lines. What about the Pipis family? They have moved to the city of Limassol. They are like fish out of water,
They are surrounded by strangers and they must buy every ounce of food they eat. In Argaki, between them, they owned 3 new houses and 2 old ones, land and houses worth nearly £50,000. Now the 5 families, 13 people in all, crowd into one single house to save rent and to comfort each other. Before, they each owned their own house and came together for pleasure. Now, they are forced together by economic necessity. September 1975, some 50 families from Argaki are living here in Polemidia village, which before the invasion had a large and flourishing Turkish population. The Argaki people come to these abandoned Turkish houses only after many months of uncertain timelessness, under special arrangements made by the Cyprus government for the temporary use of abandoned Turkish property. During this period, the Turkish Cypriot leadership, by force, by blackmail, and by the promise of plentiful Greek property, draw the Turkish population from the south into the northern Turkish-held sector. As the Turks leave, often in tears, they take as much of their movable property with them as they can. Unlike the Greeks, who mostly left their homes with nothing. Και το ερώτημα παραμένει. Ποιος είχε το δικαίωμα να κάνει αυτή την καταστροφή σε αυτό το νησί? Να ολοκληρώσουμε το τελευταίο απόσπασμα από τον ντοκιμαντέρ του Πίτερ Λοΐζου για το όμορφο Αργάκι πριν και μετά το 1994 και να επανέλθουμε ή να δώσω το λόγο στους κυρίους για τον επίλογο τους. Unwillingly, the Argaki people and many others decide to squat in the houses their Turkish fellow citizens have abandoned. They fix them up, care for them, and try to settle down. But they feel restless. They are strangers in other people's homes, and the women feel this particularly deeply. They grieve for their own homes, for the organic life of their own village. They feel they are intruders, out of place, ill at ease, wasted. Their economic life has been totally dislocated. They mostly brought nothing with them but the clothes they wore. The land here is different. They huddle with other co-villagers, pathetically trying to reproduce their shattered social life. It is a very poor substitute for what they have lost. A village is people and their land bound together by their history, by knowledge of each other, work, marriage, the growing of crops and children. With an army of soldiers, you can drive people out of their village in less than a day. But the empty shell you seize is not a village, no matter how many strangers you fill it with. The people of Argaki are today scattered in 50 parts of Cyprus and a dozen other countries. But they go on thinking about their village, and they will tell their children about it. And all the refugees do this.
This is one of the slums of modern politics. It's called a refugee camp. It's quite a good example of its kind. There is water, food, shade against the sun. It could be worse. You cannot tell by looking at their faces what these children will become. They will inevitably grow up hearing from their parents about the lost villages, the lost fields, the houses, the old life. What kind of compensation will stop them developing a sense of injustice? Most of them will probably grow up adjusted to having been driven out of their homes. But some perhaps will not. All over the world today, armed struggles are continuing, nourished by bitter anger at injustice and exploitation. Small countries, angry people, have found ingenious and terrible ways to strike back at stronger oppressors. No matter how their lives develop, these children will inherit the belief that they have been wronged, that they are victims of injustice, unless they are given back what is rightfully theirs. For peace, there must be justice. Σε σκηνοθεσία Ανδρέα Κωνσταντινίδη και των άλλων καλών συναδέλφων που είδατε στους υποτίτλους και να είναι πάντοτε καλά. Τον επίλογό σας, κύριε Πρόεδρε. Θα πω ένα ποίημα το οποίο έγραψε κάποιος συγχωριανός μας, ναι, και το οποίο εκφράζει τους χωριανούς. Αυτό το ποίημα το έγραψε ο Φιλόθεος Ρουσιάς. Μάλιστα. Ήταν αξιωματικός στην Αγγλία της αστυνομίας και ήταν γέννημα θρέμμα του Αργακίου και ο τίτλος του είναι «Αργάκι μου». «Αργάκι κατά πράσινο, γέννα της ανθρωπιάς, δίπλα της μόρφου σύνορα και της κατοκοπιάς. Τα δροσερά σου τα νερά με άφθονη ροή ποτίζουν τα περβόλια σου κι όλη μας τη ζωή. Φιλόξενον και στοργικό, σε έχουμε γκαμάρι, μες στη ζωή μας πάντα ζεις σαν του Θεού τη χάρη. Το χώμα σου είναι αφρός, με δέντρα το στολίζει, όπως την νύφη που φορεί του γάμου δαχτυλίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελαβά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ. Ήταν τιμή μας. Τον ντοκιματέρ του Πίτερ Λουίζου μας έφερε μνήμες, ναι, αξέχαστες. Και πρέπει να έχει δικαιοσύνη, είπε ο Πίτερ Λουίζος. Και ελπίζομαι να υπάρξει δικαιοσύνη έστω για να περάσουν 46 χρόνια. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Να είστε πάντα περήφανοι για την καταγωγή σας και τον τόπο σας. Η εκκλησία του πρόδρομου, που είναι το φύλακτό σου, του Αργακίου δηλαδή, είναι βουβή, είναι κλειστή, μα ξέρει τον καμό σου. Μια μέρα είναι να φωτιστεί το θάμπαν του να κάνει, Αργάκι μου είναι να σου πει η αδικία φτάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πελαβά, κύριε Ζήνονα. Θερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των καλών συναδέλφων πίσω από τις κάμερες της σκηνοθέσης. Σήμερα η καλή συνάδελφος Άνδρεα Αγγελίδου και ο Μαρίνος Γιαννάκη. Τιμή μας που είστε μαζί μας. Γεια χαρά.